Ότι ουσιαστικά αναφέρεται και σε όσα είπε ο Αλέξης Κούγιας κατά τη διάρκεια του δικαστηρίου θυμάσαι, του Δημήτρη Λιγνάδη και για την Τζεφ Μοντάνα. Ακριβώς. Να το δούμε παρακαλώ. Στην τηλεόραση προβάλλονται θέματα, απόψεις που θα έλεγε κανείς ότι είναι και λίγο τραβηγμένα. Όπως για παράδειγμα οι διεμφυλικοί, που κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν γνωρίζουν αν υπήρχε και σωματείο ή να αποκαλούν κάποιους υφτερού. Πιστεύετε ότι σε όλα αυτά που ακούγονται θα έπρεπε να υπάρχει κάποια καταγγελία? Ο δικηγόρος Αθηνών Αλέξης Κούγιας, τον οποίο αναφέρεστε, είναι ένας ομοφοβικός. Έχουμε πάρα πολλές ιστορίες και παραδείγματα. Είναι ντροπή του να λέει ότι δεν υπάρχει. Προφανώς για να μην γνωρίζει το διεμφυλικός, δεν γνωρίζει τον νόμο και την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Και ένας νομικός θα περιμένει κανείς, αν θέλει να εμφανίζεται επαρκής, θα πρέπει να τον ξέρει. Άρα είναι πρόβλημά του που δεν τον ξέρει και όχι πρόβλημά μας που τον ξέρουμε. Και χαίρομαι πάρα πολύ επίσης που υπάρχει μια ευαισθησία σε πάρα πολλές εκπομπές που δεν θα το περίμενε κανείς. Εγώ θα το περίμενα γιατί σας ξέρω, είστε όλες καλά παιδιά. Αλλά άλλοι που δεν σας ξέρουν νομίζουν ότι δεν θα μπορούσατε να τα πείτε. Χαίρομαι. Εάν βρισκόσασταν σε μια περίπτωση όπως τυχαίνει τώρα να έχουμε δύο ανθρώπους με ανοιχτά μέτωπα με τη δικαιοσύνη και αναφέρομαι στο Δημήτρη το Λιγνάδη και στον Πέτρο Φιλιππίδη. Και είχατε κάποιον άνθρωπο που εμπλέκεται με τους δύο φερόμενους. Ως θύμα. Ως θύμα, ναι. Και σας ζητούσα να πάτε ως μάρτυρας. Θα πηγαίνατε να καταθέσετε? Ναι. Βοηθώ τους μάρτυρες και τώρα. Εγώ δεν χρειάζεται να πηγαίνω. Σας λέω ότι η χαρά μου είναι να έχω συμβουλεύσει ή εκπαιδεύσει, όπως το λέω, δεν ξέρω να ακούγεται λίγο ψωνίστηκα, αλλά εκπαιδεύσει ανθρώπους για αυτά τα πράγματα και χαίρομαι πάρα πολύ βλέποντάς τους από τον πάγκο να το κάνουν. Ρατσισμό εσείς έχετε δεχτεί σε έντονο βαθμό? Άνετο. Και σήμερα? Πάρα πολύ, πάντα. Αλλά δεν με ενδιαφέρει. Θεωρώ ότι οι άνθρωποι που είναι ρατσιστές όταν με βρίζουν είναι παράσημα για μένα και έτσι πρέπει να το δει κανείς και προσπαθώ να τους πω ότι το πρόβλημα είναι δικό τους. Απειλές, εκβιασμούς? Ξύλο, απειλές, εκβιασμούς, τα πάντα. Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις? Καλά, ευχαριστώ. Ναι, πώς αντιδράτε εσείς? Κάνω focus στο σκοπό μου. Διαβάζω πάλι πώς είναι οι περιπτώσεις που έχουν καταφέρει αυτά που προσπαθώ εγώ και ζω ήδη στον κόσμο που θέλω να ζήσουν κι άλλοι. Πόσο ωραίο αυτό που είπε, τα ρατσιστικά σχόλια είναι τα παράσημά μου. Ναι. Και πόσο θλιβερό να ακούσω ότι εν έτη 2022 πέρα από τα έχω δεχτεί ρατσιστικά σχόλια ακόμα και ξύλο. Φάει ξύλο, άνθρωπο. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα, Σπύρο, δεν ξέρω. Είναι σοκαριστικό όλο αυτό. Επειδή ο Γρηγόρης είναι ένας σοφός άνθρωπος και τον θαυμάζω, μίλησε πάρα πολύ όμορφα. Ναι. Ταυτιζόμαστε σε πάρα πολλά. Τα ομοφοβικά σχόλια από διάφορους ανθρώπους που γίνονται θα έχουν απάντηση. Δεν μπορεί να μείνουν αναπάντητα. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και άνθρωποι μέσα από την ελευθεριότητα του Facebook. Αν δείτε χθες τι μου έγραφε κάποιος άνθρωπος που αφήνω να φαίνονται τα σχόλια, τα υβριστικά, στο προσωπικό μου Facebook. Επειδή φορούσα κόκκινο κοστούμι στην εμφάνισή μου στο πρωινό χθες, πήρα ένα τεράστιο υβρεολόγιο ομοφοβικό, το οποίο μπορεί να μου οδηγηθεί σε μήνυση ο άνθρωπος αυτός. Παρ' όλα αυτά το αφήνω να φαίνεται, γιατί εκτίθεται ο συγκεκριμένος. Θα πρέπει να απαντήσουμε όλοι οι άνθρωποι που σκεπτόμαστε πιο σοβαρά και πιο όρημα από άλλους, που δεχόμαστε κάθε ιδιαιτερότητα ανθρώπου ως φυσιολογικό γεγονός, διότι οι άνθρωποι που δεν δέχονται τους διπλανούς τους ως φυσιολογικούς έχουν πρόβλημα ήδη. Να κοιταχτούν καλύτερα στους καθρέφτες τους. Πόσο δίκιο έχεις, Σπύρο. Άρα, Σπύρο, μας λες ουσιαστικά λοιπόν ότι θα γίνουν κάποιες καταγγελίες εναντίον του Αλέξη Κούγια για κάποια σχόλια που έκανε ο Τζεφ Μοντάνα. Είπες ότι θα κοιταχτούμε από εδώ και πέρα. Θα κάνουμε κάποια πράγματα από εδώ και πέρα.